Γεια και χαρά. Καλημέρα. Απλά πρέπει να το μετακινήσουμε λίγο για να βλέπει το Bluetooth. Λοιπόν, Θεός, οικογένεια και Yahoo. Πρόκειται για την αγαπημένη φράση της Μαρίσα Μέγερ, της σημερινής CEO του Yahoo, η οποία με τη σειρά της είναι κλεμμένη από μια φράση του προπονητή του αμερικάνικου football, του Vince Lombardi, που στη δεκαετία του 60 κοουτσάριζε τους Green Bay Packers και προσπαθώντας να δώσει κατεύθυνση στους παίκτες του, τους έλεγε ο Θεός σας, η οικογένειά σας και οι Green Bay Packers σε αυτή τη σειρά. Αυτό ακριβώς το μότο έχει και η Μαρίσα Μέγερ και με αυτό το μότο θα προσπαθήσω να δομήσω και εγώ την παρουσίασή μου, μιλώντας για το Θεό, μάλλον για τη φύση ή για το με ποιο τρόπο είμαστε κατασκευασμένοι να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, για την οικογένεια που στην παρούσα περίπτωση θα είναι μια κοινότητα και για τη δουλειά μας. Το Yahoo θα το θυμάστε ίσως κάπως έτσι. Το 1994 αυτή ήταν η εικόνα του. Έκανε κανένα δεκάλεπτο για να φορτώσει η σελίδα, θυμάστε τότε. Και όταν εκείνα τα χρόνια έκανα περίπου ένα δεκάλεπτο με ένα 28 μόντεμ για να συνδεθώ στο ίντερνετ, μου έλεγαν ότι μετά από 18 χρόνια θα λάμβανα ένα email σαν κι αυτό, που θα μου πρότεινε να δουλέψω για το Yahoo, νομίζω ότι δεν θα το πίστευα. Και δεν θα το πίστευα μάλιστα πως θα έκανα ένα τέτοιο project που ήταν η κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων από το Yahoo και το promotion αυτής της κάλυψης. Αυτά είναι κομμάτια από το PDF brief το οποίο μου έστειλε το Yahoo. Βλέπω ότι είχαν κομμάτια από τη δουλειά μου, είτε στα αριστερά την Gatorade πριν από 2 χρόνια σας είχα παρουσιάσει το πανόραμα, είτε δεξιά κάποια πιο πειραματικά project. Αυτό που έπρεπε να φτιάξουμε ήταν μια σειρά, μια αλληλουχία εικόνων για 3 αθλήματα, δρόμο, κατάδυσης και γυμναστική, και θα έπρεπε να υπάρχει μια αλληλουχία ακριβώς για να χρησιμοποιηθούν αργότερα σε animation. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο είχαν χειριστεί μια δουλειά μου, προηγούμενη. Θα εμφανιζόταν κυρίως στην πρώτη σελίδα όπου ο χρήστης συνδέεται στο δίκτυο. Και θα έπρεπε να είναι βασισμένη σε αυτό το φόντο, αυτό που στείλανε. Οτιδήποτε, αυτό θα ήταν το θέατρο όλων των δημιουργιών. Ξεκίνησα με την γυμνάστρια. Αυτή είναι η γυμνάστρια πάνω στη δοκό, η πρώτη προσπάθειά μου. Η γυμνάστρια πρέπει να αποκτήσει λίγο κίνηση. Βλέπετε το χρώμα ξεπετάγεται, προσπαθεί να δημιουργήσει ακριβώς με τις αρχές του κυβισμού, με το ποιο τρόπο το σώμα κινείται μέσα στο χώρο. Περισσότερο ή λιγότερο, βάζουμε περισσότερο το φόντο μέσα και καταλήγει στο να είναι σε μια θέση σπαγκάτ πάνω στη δοκό. Όλα αυτά ήταν η πρώτη μου προσπάθεια. Το feedback ήταν κάπως έτσι. Θα θέλαμε να έχεις μια πιο θριαμβευτική κατάληξη. Και πράγματι, η πιο θριαμβευτική κατάληξη ήταν εδώ. Θέλω να σας δείξω κάποιες λεπτομέρειες. Γιατί πέρα από τη γνωστή φράση ότι ο Θεός ή ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν κανείς προσπαθεί να δείξει, να ασχοληθεί με τη φόρμα, να κρατήσει τη φόρμα του όσο γίνεται πιο καθαρή. Δείτε λοιπόν ότι όλες αυτές οι ευθείες που θα δείτε αργότερα, θα σας αναλύσω αργότερα με ποιο τρόπο φτιάχνονται, είναι σε απόλυτη ακρίβεια, γιατί η ακρίβεια τους δίνει δύναμη. Εδώ είναι κομμάτια από την καταδύτρια, βλέπετε, η οποία εδώ βρίσκεται στον αέρα και εδώ βουτάει μέσα. Εδώ είναι ο δρομέας, ο οποίος κερδίζει, τερματίζει, τα καταφέρνει από τόσο κοντά. Πανηγυρίζει και τελικά δεν τα καταφέρνει. Και βραβεύεται. Τώρα, ένα από τα πρακτικά προβλήματα που υπήρχαν ήταν ότι η δουλειά θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε διάφορα φορμάτα, οποία είναι είτε πολύ κάθετα είτε πολύ οριζόντια. Έτσι βλέπετε ότι θα χρειαζόταν να προεκταθούν τα φόντα πάρα πολύ και πράγματι αυτό συνέβη και μάλιστα παρότι αυτά δεν τα έχει δει ποτέ κανένας, είναι αυτά τα οποία είναι οι πιο αγαπημένες μου εκδοχές, ακριβώς γιατί μπορούσε ο χώρος που απεικονίζεται να είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπετε το δρομέα ή την γυμνάστρια. Τώρα εδώ είναι το τι έκανε το Yahoo με αυτά, βλέπετε banner, βλέπετε την είσοδο στο δίκτυο, frames από animation, banner, βλέπετε τα οριζόντια που λέγαμε πώς χρησίμευσαν.
πάλι. Και αφού δημοσιεύτηκε η δουλειά, δείτε ότι έλαβε πάρα πολύ καλές κριτικές. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι αυτή η επιτυχία στην ουσία οφείλεται, γιατί δείτε σε διάφορα blog και κάποια αρκετά καλά, από το Pattern Bank, Act2O, My Modern Med κλπ. Ο λόγος νομίζω της επιτυχίας είναι ακριβώς ότι εμπεριέχει κάποια πράγματα που έρχονται από το παρελθόν και το οποίο έρχονται από πολύ μακριά. Θα έλεγε κανείς, ενδεχομένως, μέχρι και από το Θεό. Αυτή είναι μια σπουδή πάνω στον προοπτικό χώρο, για τον οποίο θα μιλήσω στη συνέχεια, το 1992. Τέμπερες, χρώμα, τον καιρό που σπούδαζα. Εδώ είναι προσχέδια. Αν το πιστεύετε ή όχι, αυτό ήταν προσχέδιο ενός καραβιού, το οποίο, τέλος πάντων, απλωνόταν στο χώρο. Το καράβι, ίσως μόνο εγώ το βλέπω, αλλά με λίγη προσπάθεια και οι υπόλοιποι. Στα 70s, φυσικά, το ίδιο λεξιλόγιο, ο κύριος Τσίχερμαν. Στα 60s, ο Αρμάντο Μπάριος, ένας εξαιρετικός Βενεσολάνος ζωγράφος. Στα 60s, πάλι, Λαν Στέρλινγκ, εξαιρετικό εξώφυλλο. Στη δεκαετία του 50, αυτός ο Βέλγος, άγνωστος δυστυχώς σε μένα σχεδιαστής, για Τσαμπένα, φυσικά ο Ιταλικός Φουτουρισμός και κυρίως το κίνημα Αεροπιτούρα, Ρίκο Πραμπολίνη εδώ πέρα, η βέβαια Μποτσόνη, 1912, η Ελαστικότητα. Και βέβαια όλα αυτά ξεκινούν με τις Δεσποινίδες Οδού Αβινιόν του Πικασό, 1907, ο οποίος φυσικά οικειοποιείται τις αφρικανικές μάσκες, τον πριμιτιβισμό, έρχεται σε επαφή με την μάσκα, την αφρικανική, και τι αυτή πρεσβεύει. Σκεφτείτε λίγο ότι η μάσκα πρεσβεύει ένα ανάλογο σε αυτό, ένα ανάλογο μας χαρακτήρα, τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και βέβαια υπάρχει σε όλους τους αρχαίγονους πολιτισμούς, όχι μόνο στον αφρικανικό πριμιτιβισμό, στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, παντού. Εδώ βλέπουμε αριστερά μια μάσκα από το Καμερούν, δεξιά ένα από τα προσχέδια του Πικασό για την Δεσποινίδες Οδού Αβινιόν. Αριστερά μία από τις Δεσποινίδες Οδού Αβινιόν, η πιο αφρικάνα, δεξιά μια μάλλον ασιάτισσα δική μου κοπελίτσα για το Γιάχο. Ας δούμε λίγο τώρα τις αρχές της Gestalt, στις οποίες βασίζεται η όλη δουλειά. Ξεκινήσω με την αρχή της αμεταβλητότητας των αντικειμένων, μια αρχή η οποία πέρα από την Gestalt είναι ένα κίνημα ψυχολογίας που ξεκινάει στο Μεσοπόλεμο. Στην ουσία για την αρχή της αμεταβλητότητας των αντικειμένων έχει μιλήσει ακόμα και Ευκλήδης στην ελληνική κλασική αρχαιότητα. Αν σας ρωτήσω τι είναι αυτό που βλέπετε εδώ, φαντάζομαι δεν θα υπάρχει κανείς που να μου πει κάτι άλλο από τετράγωνο, σωστά? Και αν σας ρωτήσω τι είναι εδώ, φαντάζομαι ότι όλοι ή το 99% να πει ένα εξάγωνο. Εδώ ίσως κάποιος να αρχίσει να φαντάζεται ότι αυτό δεν είναι ακριβώς εξάγωνο, θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι, και εδώ είναι σίγουρα, είναι κύβος. Προσοχή, και το τετράγωνο θα μπορούσε να είναι κύβος, έτσι δεν είναι? Μόνο που είναι μια μοναδική περίπτωση να το δούμε, να δούμε μια έδρα από ένα κύβο τόσο επίπεδα, όπως και στην περίπτωση να δούμε μια κορυφή ενός κύβου και να το δούμε εξάγωνο. Ενώ εδώ πια, παρότι είναι εντελώς δυσδιάστατη η οθόνη μας και έχουμε ένα καθαρά δυσδιάστατο αντικείμενο, το μυαλό προτιμάει, αντί να δει αυτά εδώ τα μπερδεμένα κομμάτια, να τα βάλει σε μια τάξη και να πει κύβος. Και με αυτό να το θυμάται. Έτσι λοιπόν, οπότε το μυαλό βρίσκεται στο πρόβλημα το αριστερό, έχει ένα πολύγωνο, ένα τραπεζοειδές πολύγωνο στο μυαλό του. Στο μυαλό μας δημιουργούμε την εξήγηση ότι αυτό είναι μάλλον ένα παραλληλόγραμμο το οποίο βρίσκεται σε προοπτική. Προτιμούμε την περίπτωση της τρισδιάστατης ερμηνείας από τη δυσδιάστατη. Εδώ θα σας δείξω πάλι, είναι 20 χρόνια πριν, μελέτης πάνω ακριβώς αυτή τη θεωρία, προοπτικός χώρος, 1992. Και εδώ οι ίδιες ιδέες δημιουργούν μετά από 20 χρόνια αυτή την αίσθηση του βάθους και αυτή την αίσθηση της πολυπλοκότητας, η οποία χρησιμοποιήθηκε στη δουλειά αυτή. Δεύτερη αρχή, η αρχή της συνέχειας. Τι είναι η αρχή της συνέχειας? Φαντάζομαι γνωρίζετε το τρίγωνο του Κάνιτσα. Πάλι το μυαλό προτιμάει την πιο απλή εκδοχή. Προτιμάει να δει δύο τρίγωνα και τρεις κύκλους από το να δει κάτι περίεργα Pac-Man και κάτι περίεργες γωνίες. Μελέτες πάλι 20 χρόνια πριν, πάνω στα ίδια προβλήματα, βλέπετε ότι αυτή η επιφάνεια είναι ανώμαλη, πότε κάτι το βλέπουμε σαν φόντο, πότε το βλέπουμε σαν φιγούρα. Υπάρχει λοιπόν μια αίσθηση χώρου, επειδή είναι κάτι μπροστά, κάτι πίσω.
Το ίδιο και εδώ, σχήματα τα οποία είναι κύλα και κυρτά, εναλλάσσονται. Εδώ λοιπόν θα δούμε τώρα στις λεπτομέρειες πώς υπάρχει η αρχή της συνέχειας και πώς όταν παρεμβάλλεται μια άλλη φόρμα ανάμεσα σε μια συνέχεια, έχουμε την αίσθηση ότι αυτή η φόρμα είναι μπροστά. Άρα υπάρχει αυτό το συνεχές παιχνίδι του μπροστά και πίσω, το οποίο μπορείτε να το δείτε παντού σε όλη αυτή τη δουλειά. Τώρα, χρωματικά. Χρωματικά η ιδέα βασίζεται σε αυτό που λέγεται continuum χρωμάτικο. Είναι μια ιδέα ενός δασκάλου που λέγεται Αυγούστο Γκαράου. Με λίγα λόγια, με πολύ λίγα λόγια, πρόκειται για τοποθέτηση σε μια σύνθεση των βασικών χρωμάτων, αλλά με παρεμβαλλόμενες ανάμεσά τους μίξεις χρωματικές, οι οποίες τα περιβάλλουν. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τον Γκαράου, τα χρώματα ενώνονται καλύτερα, δημιουργείται καλύτερα πιο αρμονικό πέρασμα. Εδώ λοιπόν πάλι 20 χρόνια πριν κάποιες μελέτες πάνω στο continuum χρωμάτικο και βέβαια οι ίδιες ακριβώς αρχές, τα περάσματα στον αθλητή διάχωνο. Αντίθετα εκεί, σε αυτά τα σημεία, το ένα χρώμα το οποίο δεν περιέχει το άλλο έρχονται σε αντίθεση. Άλλη αρχή χρωματική που χρησιμοποιείται πολύ είναι η αρχή της αντιληπτικής διαφάνειας. Το μυαλό και πάλι προτιμάει να δει αυτή τη φόρμα, τη διαγώνια, ως διαφανή, αντί να τη δει αδιαφανή. Και ο λόγος είναι η συγκεκριμένη ποιότητα την οποία έχει το χρώμα. Πάλι ακολουθώντας τις αρχές του Arnheim, ο Γκαράου μιλάει πάνω στις αρχές της χρωματικής διαφάνειας. Πάλι μελέτες από εκείνα τα χρόνια, βλέπετε πώς εδώ και η αρχή της συνέχειας και η αρχή της διαφάνειας. Και τελικά πώς βλέπετε πώς χρησιμοποιώ ακριβώς αυτές τις αρχές για το χρώμα. Πάμε στην οικογένεια. Πάμε να μιλήσουμε για κοινότητες. Και θα σας μιλήσω για το Flickr, που ανήκει στο Yahoo, και που είναι το δεύτερο project για σήμερα. Πάλι, αν ήμουν στα γενέθλιά μου, έλαβα αυτό το όμορφο email και θα έπρεπε να αντικαταστήσω αυτό το παλιό avatar του Flickr, που θυμάστε ότι ήταν αυτό που ο κάθε χρήστης, όταν έμπαινε στο δίκτυο, αποκτούσε. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω φωτογραφικές μηχανές, αφού ήταν κομμάτια από το brief μου στείλανε, και να τις χρησιμοποιήσω με τη λογική που είχαμε πέρσι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκίνησα με χρώμα, τα δύο χρώματα του Flickr και το χρώμα του Yahoo. Ήθελα πάρα πολύ και επέμεινα πάρα πολύ, δυστυχώς χωρίς να το περάσω, να υπάρχει ένα ανθρώπινο στοιχείο. Ένα δίκτυο, μια οικογένεια, μια κοινότητα, δεν είναι ένα δίκτυο μηχανών, είναι ένα δίκτυο ανθρώπων. Έτσι θέλω τουλάχιστον να κρατήσω, αν όχι το πρόσωπο, το χέρι. Δυστυχώς δεν έπεισα τους συνομιλητές μου. Βλέπετε ότι ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν ο φακός. Ο φακός ως πολύγωνο ήταν πάρα πολύ άσχημος. Βλέπετε πάντως ότι είναι ακριβώς οι ίδιες αρχές, καλή συνέχεια, οπτική διαφάνεια. Άλλοι, αυτά τα δύο πρώτα που τους έστειλα. Βλέπετε ότι τα τεστάραμε στο νέο Flickr. Και η απάντηση ήταν εξής κάτι, βγάλε τα χέρια, δυστυχώς δεν γίνεται και θέλουμε πολύ χρώμα. Εγώ επέμενα, ξεκολουθούσα να τους στέλνω χέρια. Τελικά όμως πίστηκα και άρχισα να τα βγάζω γιατί έτσι θέλω πελάτες. Βλέπετε σπουδές για περισσότερο χρώμα. Έτσι και ακόμα περισσότερο χρώμα. Εδώ το φόντο που είχα σκεφτεί αρχικά να προτείνω ήταν κάποια PAL χρώματα. Βλέπετε τις διαφορετικές διαστάσεις. Κάποια στιγμή έρχεται η Μαρίσα Μέιερ και λέει, ξέρεις κάτι, θέλω γκρι. Οπότε δεν έχω καταλάβει γιατί, αλλά θέλω γκρι. Υπάρχουν και φορές που ο πελάτης είναι έτσι απόλυτος. Αυτό λοιπόν θα ήταν το αποτέλεσμα σε γκρι. Λέω, μας και είναι μαύρο. Μήπως, βρε παιδιά, να βάλουμε άλλα χρώματα. Και διάφορες προτάσεις που τους έστειλα, προσπαθώ να τους πείσω ότι το χρώμα είναι δύναμη. Και όχι, έλεγαν γκρι, αλλά ευτυχώς τελευταία στιγμή είπανε, α, το λογότυπό μας είναι μοβ. Ας τα κάνουμε μοβ. Και ευτυχώς σώθηκαν. Αυτά είναι τα τελικά PNG, όπως στάλθηκαν. Και εδώ είναι το πώς μέσα στο Flickr τα avatar λειτουργούν. Τα δημοσίευσα στο Behance, έτυχαν πραγματικά πάρα πολύ καλής υποδοχής και μάλιστα σε αντίθεση με το redesign του Flickr, το οποίο ο κόσμος το είχε κυριολεκτικά θάψει, τα avatar ήταν η καλή εξαίρεση. Άρεσαν αρκετά, είχαν πολύ καλές κριτικές,
Βλέπετε sites σαν το Design Taxi, εδώ βλέπετε Flickr's Redesign Avatars, get a warm welcome through Design Community. Μέχρι που, βλέπετε, looks like good design, μέχρι που αυτός ο φίλος, ο δικτυακός, ο Chris Kirsch, αποφάσισε να κάνει και ένα μικρό βιντεάκι. Το τελευταίο project. Να μιλήσουμε λίγο για δουλειά, αφού περάσαμε το Θεό και την κοινότητα. Τρίτο project δεν έχει ποτέ δημοσιευτεί, γιατί ποτέ δεν δημοσιεύτηκε, απορρίφθηκε. Ήταν μια σειρά mobile, μια σειρά εικόνες για mobile application του Yahoo. Βλέπετε τα από το search μέχρι τα videos, groups, answers κλπ. Θα πρέπει να κατασκευαστούν. Μέσα σε μια εβδομάδα έγινε αυτό το project, μόλις. Ξεκίνησα από το να κλέβω χρώματα από την Silicon Valley και να φτιάξω βασισμένα ακριβώς στο ίδιο οπτικό λεξιλόγιο μια συλλογή που θα βασόταν σε τέσσερα στυλ. Μονόχρωμο και πολύχρωμο, οριζόντιο και σε διαγώνιο. Αυτό ήταν το εικονίδιο για το search, όπου οι εντολές λέγανε με τίποτα όχι μεγεθυντικός φακός. Προφανώς είναι copyrighted ή κάτι άλλο. News, καιρός, email, instant messenger. Δείτε και μεγάλα, καιρός, mail, instant messenger. Και εδώ πώς φαινόταν μέχρι τότε στο iOS 6. Η δεύτερη ιδέα που είχα ήταν να αντικαταστήσω τις ευθείες γραμμές με καθαρούς και τέλειους κύκλους. Έτσι λοιπόν, η γεωμετρική μου κατασκευή είναι κάπως έτσι. Υπάρχει απόλυτη καθαρότητα. Τα στυλ γίνανε πλέον 5. Βλέπετε, προσθέθηκε στο δεξίο μέρος αυτό που χρησιμοποιεί καμπύλες. Και βλέπετε την μεταβολή τους. Ή εδώ το email και το email με καμπύλες. Πάλι γεωμετρική κατασκευή. Δυστυχώς πήρα αυτό το email. Everyone loved your work, but it was decided to go with solid purple icons. Τι να γίνει, παρότι όλοι αγάπησαν λοιπόν τη δουλειά μου, φτιάξανε αυτό. Τα σχόλια δικά σας. Όμως εγώ θέλω να σας πω ότι κάπως έτσι είναι το τρίτο μέρος του μότο, είναι η δουλειά. 10 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το πανόραμα. Το Yahoo κλείνει του χρόνου 20 χρόνια ζωής. Και σε το 2017, εγώ, Θεέ μου, θα κλείσω 30 χρόνια δουλειάς. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, όσοι δουλεύουμε, βασιζόμαστε ακριβώς στο ίδιο μότο. Πιστεύουμε σε κάτι, είτε αυτό είναι Θεός, είτε είναι μια δύναμη, είτε είναι οτιδήποτε μας οδηγεί. Δημιουργούμε μια κοινότητα, γιατί η κοινότητα είναι αυτή η οποία μας γυρίζει πίσω πράγματα και μας κάνει να αισθανόμαστε ζεστά. Και τελικά κάνουμε μια δουλειά, βγάζουμε το ψωμί μας με κάποιο τρόπο, που κάποτε είναι επιτυχημένη και κάποτε είναι αποτυχημένη. Όμως για όλα αυτά, πιστεύω ότι οφείλουμε τελικά ένα ευχαριστώ, διότι δεν είναι και λίγο αυτό που κάνουμε. Άρα, ευχαριστώ πολύ, Πανόραμα. Σας ευχαριστώ πολύ, όλους.